να κάνετε κανένα παρατήρηση. Λόγω του φαινομένου της διαφθοράς, το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες κυριάρχησε στην κοινωνικοπολιτική ζωή της χώρας, θεσπίζονται θεσμοί αντίρροποι, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη του πολίτη προς τη δημόσια διοίκηση και προς το κράτος. Αυτόν τον θεσμό υπηρετώ τα 3-3,5 τελευταία χρόνια. Δεν έχω διαπιστώσει ιδιαίτερες περιπτώσεις κακοδιοίκησης. Η συνεργασία με τους υπαλλήλους ήταν άριστη, το ίδιο και με τις διευθύνσεις. Περισσότερο από τις περιπτώσεις που είχα, τις 55, αντανακλώ τις δυσκολίες της κοινωνίας, την ανέχεια, το πρόβλημα των οικονομικών δανείων, τα θέματα της κοινωνικής πρόνοιας των διαζυγίων, παρά ακριβώς προβλήματα ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών από την περιφέρεια. Υπήρξατε αυτοδιοικητικό σύστημα για πολλά χρόνια εκλεγμένοι. Ποιε διαφορέ και ποιε ομοιότητε βλέπετε από την κοινωνική σου? Ο καινούργιος θεσμός είναι ανεξάρτητος θεσμός, είναι ανεξάρτητη αρχή. Λειτουργεί μεν στους κόλπους, δηλαδή η εκλογή γίνεται από την δημοτική, την περιφερειακή αρχή. Παρόλα αυτά υπάρχει αυτονομία, πλήρης αυτονομία και απλώς υποστήριξη διοικητική, νομική όταν χρειάζεται. Είναι θεσμός ελεγκτικός. Δεν είναι αυτοδιοικητικός. Αισθάνεστε πιο κοντά στον πολίτη από αυτή τη θέση, ότι μπορείτε να βοηθήσετε με το πολίτη? Αγωνίζομαι από ό,τι αναλαμβάνω και ό,τι μου γίνεται η τιμή να αναλάβω, να το τιμήσω. Αλλά πιστεύω ότι τα καλύτερα μου χρόνια ήταν στη δημοτική αυτοδιοίκηση, γιατί πραγματικά κάποιος μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, να απελευθερώσει τη φαντασία. Βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στους δημότες. Ο αριθμός των περιπτώσεων, είπατε, φτάνει 55.